Ο φακός του Κάλινου Νιούς βρίσκεται στο ισόγειο των αγνωστήριων μας. Είναι η έναρξη της έκθεσης Μουσείο Παρυπάτου. Κυρία Μαρία Ταυλαρίου, είχαμε κάνει και ένα ρεπορτάζ μαζί με τη συνεργατηδά σας. Σοφία Σιμάκη. Ωραία. Λοιπόν, εντυπώσεις θα μου πείτε. Είμαστε τώρα στο τέλος, ας πούμε, της πρώτης μέρας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ήρθε πολύς κόσμος. Τα παιδιά το χαρήκαν, οι γονείς εξίσου. Δεν ξέρω, Σοφία, εσύ, οι εντυπώσεις ήταν πάρα πολύ θερμές. Πάντως από τα έργα που βλέπω εδώ είναι απίθανη δουλειά κάνατε. Μπράβο σας. Τα παιδιά κάνανε πολύ καλή δουλειά και πάρα πολύ δουλειά. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και δύο εκθέσεις. Και η άλλη είναι στο Βαθύ και θα λάβει χώρα αύριο. Α! Ναι. Δηλαδή όλο το υλικό αυτό θα φύγει και θα πάει στο Βαθύ? Όχι, όχι. Υπάρχει αντίστοιχο άλλο υλικό. Γιατί ακριβώς τα παιδιά κάνουν πολλά έργα που εκτίθεται εκεί. Τέλεια. Στο χώρο στο του δημοτικού σχολείου. Ναι, κάναμε δύο ενότητες. Τέλεια. Μία εκτίθεται εδώ και η άλλη στο Βαθύ. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε αύριο 11 με 2, εάν βρεθείτε στο Βαθύ. 11 με 2 και 5 με 8 θα χαρούμε να σας δούμε. Αυτή εδώ η έκθεση εδώ στο ισόγειο θα διατηρηθεί. Θα είναι και αύριο. Στις 6 με 9. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Κυρία Ταυλαρίου, βλέπω αυτό εδώ, τον πίνακα, με τα καράβια, με τις μπρατσέρες, σε φουρτούνα. Τι παριστάνει και τι θεματογραφία δώσατε στα παιδιά για να εμπνευστούν? Η θεματική μας ήταν σκαριά, ελληνικά σκαριά, στην ιστορία. Δηλαδή έχουμε από τα παλαιότερα σκαριά μέχρι τα πιο σύγχρονα και έγινε μία σύνθεση, σαν μία τύπου ναυμαχία, ας το πούμε, όπου έχει δουλευτεί, είναι ένα ομαδικό έργο και έχει δουλευτεί δηλαδή, με κάποιον. Συγγνώμη, ναι, παρακαλώ. Αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ είναι από χέρια παιδιών. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, είναι η ομάδα μας, είναι, σας λέω, οι καλλιτέχνες. Ωραίο. Είναι φοβερά τα παιδιά. Αυτό το έργο είναι 5 μέτρα και έχει δουλευτεί με κάρβουνο και ξηροπαστέλ. Είμαστε πολύ περήφανοι που το έχουμε και θα... Τι κατάληξη θα έχει αυτό το έργο? Αρχικά θα γίνει μια καλή φωτογράφηση, θα γίνει το αρχείο, όλο το υλικό θα ψηφιοποιηθεί, θα γίνει σε ένα αρχείο και θα δούμε, θα σκεφτούμε πια. Πάντως είναι πολύ ωραίο, είναι καταπληκτικό. Μπράβο σας. Μπράβο σας, χαρητήρια.